μιλήσουμε με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Λαμπροτζούμη. Κύριε Τζούμη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Πώς είδατε αυτή την παρέμβαση του Γκιουλέρ, εκεί που είχαμε την ηρεμία και το μορατόριουμ διαρκείας και εν εξελίξη και του ελληνοτουρκικού διαλόγου? Νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε στον πυρήνα των ελληνοτουρκικών διαφορών, στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, η Τουρκία θα μας υπενθυμίζει ότι επάνω στο τραπέζι είναι όλες οι διεκδικήσεις, οι παράνομες διεκδικήσεις της. Αυτό έκανε και ο Γκιουλέρ, ότι είπε ότι όλα αυτά τα θέματα τα οποία εμείς δεν συζητάμε, η Τουρκία τα θεωρεί ότι θα πρέπει να μπουν στη διαπραγμάτευση. Για αυτές τις δύο όμως δηλώσεις, που η μία αφορά την καταδήλωση του ίδιου του κυρίου Γκιουλέρ κατά παράβαση εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας από την πλευρά της χώρας μας και από την άλλη τη διατάραξη των γεωπολιτικών ισορροπιών στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ποιο είναι το σχόλιο σας? Είναι κάτι καινούριο αυτό? Διαμορφώνονται καινούργιες ισορροπίες? Κοιτάξτε, αναφορικά με τις έρευνες στο Αιγαίο, ο κύριος Γκιουλέρ αναφέρθηκε στο πρωτόκολλο της Βέρνης, το οποίο ως γνωστόν υπεγράφει μετά την κρίση του 1976, όταν η Τουρκία είχε βγάλει το χώρα, μια κρίση που σημαδεύτηκε από την φράση του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, ήταν η κυβέρνηση. Βυθίσατε το χώρα, ήταν εκείνη η φράση, ναι. Ναι, και ενδεχομένως, επειδή ακούστηκαν και πολλά στη συνέχεια, να έγινε σε συνεννόηση με την κυβέρνηση. Τότε οι δύο χώρες είχαν καταλήξει, δηλαδή Ελλάδα και η Τουρκία είχαν καταλήξει ένα συνυποσχετικό, να πάμε το θέμα στη Χάγη. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά η Τουρκία επαναχώρησε και καταλήξαμε στην υπογραφή ενός πρωτοκόλλου στη Βέρνη, σύμφωνα με το οποίο οι δύο χώρες δεν μπορούν να προχωράνε, δεν μπορούν να κάνουν έρευνες στο Αιγαίο μέχρι να λυθεί το ζήτημα της υφαλοκρηπίδος. Παρ' όλα αυτά το πρωτόκολλο αυτό είναι ανενεργό πλέον μετά από λίγα χρόνια. Η Τουρκία εξάλλου δημιούργησε κρίση και το 87, όταν έβγαλε το σεισμικ να κάνει έρευνες μέσα σε έναν χώρο το οποίο ήταν ελληνικής δικαιοδοσίας. Τότε, αν θυμάστε, ήταν η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήμασταν έτοιμοι να πάμε σε πόλεμο, είχαμε πει ότι θα το βυθίσουμε το σεισμικ. Η Τουρκία αναδιπλώθηκε και στη συνέχεια πήγε ο Ανδρέας στον Ταβός και γύρισε με το mea culpa, δηλαδή το λάθος μου, όταν είπαν επιβεβαίως το πρωτόκολλο της Βέρνης. Αυτό αναφέρθηκε ο κύριος Γκιουλέρ. Αναφορικά τώρα με το θέμα της Αλεξανδρούπολης, προφανώς η παρουσία εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών την ενοχλεί, όπως επίσης και η ενδυνάμωση των σχέσεων της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ενοχλεί την Τουρκία και ενδεχομένως θα την ενοχλεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον, μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον κύριο Τραμπ και τις πολύ κακές σχέσεις που έχει με το Ισραήλ ίδια. Κύριε Τζούμη, ακριβώς θεωρείτε ότι αυτή η τακτική που βλέπουμε από τον Γκιουλέρ σήμερα και το γεγονός ότι επιμένει να βάζει όλες τις διεκδικήσεις στο τραπέζι η Τουρκία, είναι στοιχείο διαπραγματευτικό ή είναι ένα προμήνυμα το ότι δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά ο διάλογος που βρίσκεται σε εξέλιξη? Και αν επίσης θεωρείτε ότι όλα αυτά συνδέονται και με την αλλαγή ηγεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με την Τουρκία εάν η ελληνική πλευρά διατηρεί στην κόκκινη γραμμή ότι συζητάμε μόνο για το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής της οικονομικής ζώνης, και η Τουρκία ζητάει τα πάντα, τα οποία όλα έχουν σχέση με ελληνικά εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Δηλαδή, ακόμη και αν δεχθούμε ότι η Τουρκία θα πει ότι υποχωρώ σε κάποιο θέμα, που πάρα πολύ δύσκολο νομίζω ότι θα γίνει, θα πρέπει να υποχωρήσουμε και εμείς. Αυτό το ακούμε και επισήμως, δηλαδή, και υπάρχουν και φωνές και στην Ελλάδα, ότι η διαπραγμάτευση σημαίνει αμοιβαίες υποχωρήσεις. Αλλά η υποχώρηση από εμάς αφορά εθνική κυριαρχία, αφορά κυριαρχικά δικαιώματα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, επαναλαμβάνω, να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, και το βλέπω ότι πάμε σε ένα αδιέξοδο, εάν συνεχιστεί έτσι όπως πάει το πράγμα. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμη και για το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ να συζητάμε, το ζήτημα αυτό συνδέεται με όλα αυτά τα οποία η Τουρκία θέτει στο διάλογο. Δηλαδή τα νησιά τα οποία η Τουρκία τα έχει καθορίσει ως απροσδιορίστου κυριότητος, δηλαδή τις γκρίζες ζώνες, επηρεάζουν την οριοθέτηση των θαλασσίων ζώνων. Τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα? Θέτει το ζήτημα της στρατικοποίησης, της αποστρατικοποίησης και της κυριαρχίας επί των νησιών. Θα υποχωρήσει σε αυτό? Ναι. Έχει βάλει το τουρκολιβικό μνημόνιο.
θα το διαγράψει. Από την όλα άλλη... αυτά λοιπόν είναι, όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία νομίζω οδηγούν σε ένα αδιέξοδο, ναι, και ή θα επανέλθει το καθεστώς της έντασης που υπήρχε πριν με μεγαλύτερη κλιμάκωση ή θα πάμε σε υποχωρήσεις από τη δικιά μας την πλευρά. Μάλιστα. Από την άλλη, κύριε Τζούμη, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα στην Λευκωσία. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη η διακυβερνητική διάσκεψη Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και η Σύνοδος Κορυφής μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Θα συζητηθούν πολλά θέματα για τις συνεργασίες των χωρών, από την ενέργεια, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μέχρι και τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν γεωστρατηγικοί, γεωπολιτικοί συμβολισμοί που να αφορούν και τα ελληνοτουρκικά από αυτή την παρουσία του Πρωθυπουργού σήμερα στη Λευκωσία? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα σύμπλοκο όλο αυτό, ένα γεωπολιτικό σύμπλοκο που αφορά όλη την περιοχή και όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή μας αφορούν, όχι μόνο γιατί μας επηρεάζουν άμεσα, δηλαδή με προσφυγικές μεταναστευτικές ροές που έχουν αυξηθεί, με την ασφάλεια των ελληνικών τμήματων που βρίσκονται στην περιοχή. Να θυμίσω ότι υπάρχει μια φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα η οποία δέχεται καθημερινά επιθέσεις από τους Χούθη, ή υπάρχει μια στοιχεία Patriot που την έχουμε στείλει στη Σαουδική Αραβία εδώ και κάποια χρόνια και αντιμετωπίζει και αυτή οι επιθέσεις από τους Χούθη. Μας επηρεάζουν άμεσα, αλλά έχει σχέση και με τα ευρύτερα γεωπολιτικά συμφέροντα και την αναβάθμιση της χώρας μας, που νομίζω με την ανάληψη της νέας διακυβέρνησης Τραμπ, για να απαντήσω και στο προηγούμενο το ερώτημά σας, αν επηρεάζονται τα ελληνοτουρκικά από τη νέα διακυβέρνηση, προφανώς και επηρεάζονται. Σε ποια κατεύθυνση, κύριε Τζούμη? Νομίζω σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση της Ελλάδος και την απομόνωση της Τουρκίας, εάν το εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βάλει σαν στόχο, τουλάχιστον ο πρόεδρος Τραμπ το είχε δείξει στην προηγούμενη τετραετία με τις συμφωνίες του Αβραάμ, έχουν βάλει σαν στόχο να δημιουργήσουν αυτό το νέο δρόμο ανταγωνιστικό από αυτόν του μεταξύ, που θα ξεκινάει από την Ινδία, θα πηγαίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με σιδηροδρόμους μετά τα εμπορεύματα θα φτάνουν στη Χάιφα και μετά θα πηγαίνουν στον Πειραιά ή στην Κύπρο. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει αυτόματα αναβάθμιση της χώρας μας και της Κύπρου, και παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο και η Αλεξανδρούπολη, και το είδαμε αυτό και στον πόλεμο που βρίσκεται στην Ουκρανία. Λέτε ότι μπορεί η Προεδρία Τραμπ να λειτουργήσει υπέρ της Ελλάδας, παρότι στην προηγούμενη θητεία του είχαμε δει να έχει μια καλή προσωπική σχέση ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Ταγί Περντογάν? Νομίζω ότι η προσωπική σχέση αφορά το ότι μπορεί να τον πάρει ένα τηλέφωνο, αλλά όχι σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει κάνει μια στροφή προς την Ρωσία, και το γεγονός ότι έχει τους S-400 και οι Ηνωμένες Πολιτείες την έχουν απομονώσει από τα F-35, και θα πρέπει εδώ να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί υπήρχε το αφήγημα στην Ελλάδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δίνουν τα F-16 και τα F-35 στην Τουρκία λόγω της επιθετικότητας έναντι ημών. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τα F-16 δεν τα πήρε η Τουρκία λόγω του βέτο που είχε απέναντι στη Σουηδία και στη Φιλανδία. Όταν έγινε άρση του βέτο, είπαν οι Αμερικάνοι να τα πάρετε. Μήπως... με τα F-35 τώρα έχει σχέση με τους S-400. Εάν η Τουρκία πακετάρει τους S-400, θα της θα δώσουν τα F-35. Μήπως όμως, κύριε Τζούμη... έχει λοιπόν σχέση. Μάλιστα. Μήπως, κύριε Τζούμη, όμως αυτή η στροφή της Τουρκίας, όπως λέτε, προς την Ρωσία, προκαλέσει ακριβώς στην διεθνή γεωπολιτική σκακέρα πιέσεις προς την Ελλάδα, ούτως ώστε να μην προχωρήσει αυτή η απομάκρυνση της Τουρκίας από τη Δύση? Ναι, έχετε δίκιο σε κάποιο βαθμό ότι, κοιτάξτε, η Τουρκία, και θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν την Ελλάδα και την Τουρκία σαν ένα δίπολο, που και οι δύο πόλοι έχουν εξαιρετική σημασία για αυτούς. Μάλιστα, δεν θα ήθελα να σας πω ότι ενδεχομένως η Τουρκία μπορεί να έχει και μεγαλύτερη σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι το βλέπουν. Δεν έχει σημασία δηλαδή αν έχει καλές σχέσεις εμπορικές ο κύριος Τραμπ με τον Ερντογάν. Η Τουρκία βρίσκεται σε μια γεωστρατηγική περιοχή εξαιρετική σημασία. Συνορεύει με τη Ρωσία, είναι κοντά στη Μέση Ανατολή, περνούν ενεργειακοί κόμβοι μέσα από την Τουρκία. Συνεπώς λοιπόν έχει εξαιρετική σημασία και έτσι θα συνεχίσουν. Αν θεωρώ όμως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν από εδώ και πέρα και με την ανάληψη της διακυβέρνησης Τραμπ την Ελλάδα και την Τουρκία μέσα από τη ματιά του Ισραήλ. Θεωρούν ότι το Ισραήλ είναι αυτή τη στιγμή το προπύργιο των Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή και έτσι θα συνεχίσουν να το βλέπουν.